Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Οι δηλώσεις του Σάβακ Αλφα για το Survivor και τον Γιώργο Κατσαούνη αποκάλυψε για πρώτη φορά πως μετά από ένα αρκετά έντονο συμβούλιο, πήγε να πιέσει στα χέρια με τον Γιώργο Κατσαούνη. Όσα έχω πει για τον Κατσαούνη τα πιστεύω ακόμα. Με ζόρισε πάρα πολύ, όταν δεν βγήκε να παραδεχτεί όσα έγιναν με τη Μυριέλα. Ήρθε και μου είπε θα πάω να πω στη Μυριέλα να βγάλει έναν πιο δυνατό παίκτη για να ζωρίσουμε τη Σουφιάνα και την Ασημίνα. Ομολογώ πως και εγώ δεν τον σταμάτησα. Και όχι μόνο δεν τον σταμάτησα, αλλά του είπα να κάνει αυτό που νιώθει. Δεν το ζήτησα ποτέ εγώ από τη Μυριέλα, πρέπει να είσαι Κατσαούνης για να το ζητήσεις. Εκείνη μετά είπε πως αυτό που τη ζήτησε είναι δύσκολο αλλά θα το σκεφτεί. Εγώ την πάτησα όταν πιάσαμε συζήτηση και την ρώτησα ποιον θα βγάλει. Μετά αποκάλυψε στο συμβούλιο της τη Κομιθία και με ελούσε κρύος υδρότας. Μετά από το συμβούλιο και το περιστατικό με το φαγητό, κάποιος μετέφερε στον Κατσαούνη ότι τον είπα άναγκρο. Μόλις το άκουσε έγινε ένας πολύ μεγάλος τσακωμός και έχασε τον έλεγχο και εγώ και ο Γιώργος και παραλίγο να πιεστούμε στα χέρια, αλλά ευτυχώς δεν καταγράφηκε ποτέ αυτό. Ήταν η πιο έντονη στιγμή μας. Ο Γιώργος μάλιστα μου είπε να βγω στην εκπομπή σας και να του ζητήσω και δημόσια συγγνώμη για όσα συνέβησαν, αλλά του είπα ότι δεν πρόκειται, είπε χαρακτηριστικά ο Σάβας Κάλφας. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.